και τολμική και τιμηρή πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε σφυρίζοντας αδιάφορα ή να περιμένουμε κάθε φορά να δημιουργούνται ψευτοδιαφορές και συγκρούσεις αν έχουμε τη δεδομένη. Εσείς όμως, κύριε Βορύδη, επειδή φωνάζετε από κάτω, δεν τολμάτε να υποβάλλετε πρόταση δυσπιστίας. Μετά από την πρόταση εμπιστοσύνης, την απόφαση της Βουλής, θα υπάρχει τι είναι. Αυτό είναι, ούτε τα παιδάκια δεν παίζουν έτσι. Στη νέα τετραετία, πράγματι θα υποβάλλετε πρόταση δυσπιστίας. Κύριε Μητσοτάκη, ήρθατε εκτός για να μας πείτε ότι ταυτιζόμαστε, φτάσει στο σημείο να μας πείτε ότι ταυτιζόμαστε με τη Χούντα, γιατί βάλαμε υπουργό τον Άβαρχο Αποστολίδη και το συγκρίνατε με τον Σπαντιδάκη. Αποστολάκη, με συγχωρείτε, Αποστολάκη, το συγκρίνατε με τον Σπαντιδάκη. Ο πρώτος σας καφές, κύριε Μητσοτάκη, γίνεται με ανάγνωση των εφημερίδων της αντιπολίτευσης. Λογικό. Όταν όμως διαβάζετε, το καταπίνετε αμάσιτο και το κάνετε γραμμή του κόμματός σας. Και δεν είναι πρώτη φορά. Όμως για πρώτη φορά επί αρχηγίας σας, σε σχέση με το παρελθόν, αν διαβάσει κανένας την Ελένη Βλάχου για παράδειγμα, οι αρχηγοί των κομμάτων των παλιών προσπαθούσαν να δίνουν γραμμή στους εκδότες των εφημερίδων για τι θα προβάλλουν και τι θα έχουν. Σήμερα έχει αντιστραφεί. Εσείς παίρνετε γραμμή από τις εφημερίδες και από τους ανθρώπους που γράφουν σε αυτές. Θα ψάχνατε όμως, ήταν καθήκον να ψάχνετε, ότι και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου και οι υπόλοιποι πρωθυπουργοί είχαν διορίσει αρχηγούς των σωμάτων υπουργούς, όπως ο Ντάβος, ο Κουρής, ο Χινοφώτης και άλλοι. Και τι, αποστατεύθηκε, δηλαδή ορκίστηκε, έλα αυτά να παραμύθετε. Είναι ιστορίες που ούτε για τη Χαλιμά δεν κάνουν. Και θέλω να κάνω μια φιλική υπόδειξη προς εσάς. Δεν ψάχνετε, κύριε Μητσοτάκη, και οι υπόλοιποι του κόμματός σας, μήπως ο κύριος Πρεδεντέρης είναι προβοκάτορας και σας έχει οδηγήσει τόσες φορές όπως και χτες σε ατραπούς δύσκολους. Πάμε στο μακεδονικό. Άλλα λέτε μέσα, άλλα έξω. Είπανε πολλοί, δεν θα πω τους λόγους για ποιο λόγο φτάσετε σε αυτό το σημείο. Όμως φτάσατε σε ένα έσκατο σημείο να μιλήσετε για ανταλλαγή με τις συντάξεις που φάγατε πάγο από Γιούγκερ, Μοσκοβισή, Μέρκελ κτλ. Και δεν είχατε την αυτογνωσία τουλάχιστον μεταξύ σας να πείτε ότι το παρατραβήξαμε τουλάχιστον. Ούτε αυτό δεν κάνετε. Σήμερα μάλιστα, μέσα δικά σας γράφουνε ότι λύνεται το μακεδονικό, προσέξτε, για να πέσουν τα επιτόκια προκειμένου να βγούμε τις αγορές. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Δεν στέκουν σε καμία λογική, ούτε καν ας πούμε στα πιο χαμηλά ας πούμε, στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Και όχι μόνο αυτό δεν κάνετε. Οξύνετε τα πιο κατώτερα αντανακλαστικά των λαϊκών στρωμάτων που μας επιστρέφουν. Αυτή η πολιτική σας μας επιστρέφει στη μεταπολεμική εποχή μέχρι τη μεταπολίτευση. Αυτό είναι. Εκεί είμαστε. Εκεί επιστρέφεται η πολιτική ζωή. Ακούστε να δείτε όμως, συνάδελφοι. Δεν μας φοβίζουν οι απειλές των υποκειμένων αυτών. Δεν φοβηθήκαμε ούτε τις σκληρές εποχές με τα τάγκ, τα στρατοδικεία, τα βασανιστήρια, τις φυλακές και τις εξορίες. Θα φοβηθούμε τώρα αυτά τα υποθαλμένα από διάφορους κύκλους ρεμάλια της κοινωνίας. Και όπως λέει ο στίχος του τραγουδιού, σιγά μη φοβηθώ, σιγά μη κλάψω. Λέτε ότι μας το υπέβαλαν ξένες δυνάμεις. Πράγματι, μας το υπέβαλαν από πολύ παλιά. Από την εποχή του κουκουέ εσωτερικού, από την εποχή της ΑΚΟΑ, από την εποχή του συνασπισμού, από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ, που την επίλυση του Μακεδονικού την είχαν όλοι, όλα αυτά τα κόμματα και τα μορφώματα την είχαν στις συνεδριακές τις αποφάσεις. Είναι έτσι ή δεν είναι έτσι? Και τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης που σχηματίσαμε και το Γενάρη και το Σεπτέμβρη
οι ξένες δυνάμεις μας έβαλαν όταν ακόμα ήταν στο δύσκολο εξάμηνο του 15. Είναι πρωτοφανή και για την πολιτική επίσης ζωή αυτά τα πράγματα. Θέλω να απευθυνθώ στους συντρόφους του ΚΚΕ. Άλλο το αν ένας λαός επιθυμεί να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ ή αν υπήρχε σύμφωνο Βαρσοβίας είναι δικαίωμά του αναφέρετο. Δεν θα αποφασίσουμε εμείς αν πρέπει ένας λαός να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα κράτος ή στο ΝΑΤΟ. Εμείς κάνουμε μια συμφωνία η οποία αφορά τους δύο λαούς μας, τα δύο κράτη μας και το περίγυρο των Βαλκανίων. Δεν θα πω παραπάνω πάνω σε αυτό, αλλά απευθυνόμενος ξανά στη Νέα Δημοκρατία, έτσι έχει χάσει με αυτή την πολιτική και όσα σίγματα ορισμένων φιλελεύθερων στελεχών είχαν από αυτή την πλευρά. Εσείς δεν είσαστε, κύριε Βορύδη, δεν είσαστε, είσαστε αλλού. Πολιτικά επίσης, γιατί δεν ανέχεστε ακόμα, όπως μας λέγατε εσείς και τα έντυπά σας κατσαπλιάδες, άσκετους, άπειρους, αριστερή παρένθεση, και τώρα στη Νέα Ήττα για εσάς μετά από 4,5 χρόνια τέτοιες παρενθέσεις δεν έχω δει στην ιστορία. Για να μαζέψω λιγάκι τα πράγματα, πέρα από την είπε και η κυρία Αξιόγλου πολλά πράγματα που έγιναν, θα πω όμως αυτά που επίκεται. Και αυτά που επίκεται τα ξέρουν πολύ καλά, τα ξέρετε πολύ καλά. Και εσείς και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γιατί θα γίνει αναθεώρηση συντάγματος. Πράγμα που δεν θέλετε έστω και ένα άρθρο να αναθεωρηθεί. Το άρθρο προστασίας των υπουργών. Την αύξηση του κατώτατου μισθού που επίκειται. Την κατάρριση του υποκατάτου για τους νέους. Τη ρύθμιση για τη διευκόλυνση όσων έχουν συσσωρευμένες και πρόθυμες οφειλές με τη θέσπιση δόσεων. Την προστασία της πρώτης κατοικίας. Αλλά και τη στήριξη της στεγαστικής πολιτικής με την επιδότηση δανείων. Συγγνώμη, μπορώ να το κλείσετε αυτό. Και την επιδότηση των δόσεων των δανειοληπτών για δάνεια πρώτης κατοικίας. Για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας γίνεται αυτό το συγκεκριμένο πράγμα. Και τέλος, εξολοθωρισμός στο στέσιο κράτους εκκλησίας. Αυτά φοβάστε. Για όλα αυτά δεν θέλετε με τα πραγματικά δεδομένα να αναμετρηθούμε. Θέλετε να αναμετρηθούμε με ψευτοδιλήμματα και παραπλανητικά λόγια προς το ελληνικό λαό. Εδώ θα είμαστε και προγραμματικά αλλά και κρινόμενοι με την πραγματικότητα, των 4,5 χρόνων κυβέρνησής μας, με τα έργα που κάνουμε και με το πρόγραμμα το κοινωνικό που θα έχουμε στην επόμενη φάση. Ευχαριστώ.